Φίλες και φίλοι χαίρετε. Καλησπέρα. Έλατε να πιούμε ένα... Εγώ πίνω έναν τεκαφέινε φραπέ. Μη μου πείτε ότι έχει λίγη καφενίνη ο τεκαφέινε καφέ. Έχει ελάχιστη καφέινη και αυτός είναι ο οργανικός τεκαφέινε που χρησιμοποιώ. Και φτιάχνω αυτό το βίντεο για το κανάλι μας ειδικά με το ίδιο περιεχόμενο που έχω φτιάξει το πρωί βίντεο και το ανέβασα στο TikTok, στο Instagram, στο Facebook και στο Twitter νομίζω έχω ανεβάσει το σύνδεσμο από το TikTok. Είχα μια εμπειρία χθες. Χθες, Κυριακή, 16 Ιουλίου 2023, ήταν τα γενέθλια μιας πολύ καλής μου φίλης της Μαρίας, την οποία τη γνωρίζω εδώ και 36 χρόνια τουλάχιστον. Ε, Είδατε ότι ανέβασα χθε στην κοινότητα μία φωτογραφία το μεσημέρι που καθόμασταν με το λάκι και είπαμε χαλάρωση, χαλαρώνουμε, επιβάλλουμε στον εαυτό μας την αυτοφροντίδα που ήρθε η κυρία για να καθαρίσει. Και μετά το απόγευμα είχαμε προγραμματισμένο να βρεθούμε στη Λάρνακα. Η Λάρνακα είναι μια παραλιακή πόλη η οποία είναι περίπου μία ώρα και κάτι με το αυτοκίνητο από εκεί που εγώ. Να βρεθούμε στις 8 σε ένα εστιατόριο όπου είχαμε κανονίσει να κάνουμε ένα πάρτι γενεθήλιον έκπληξη για τη φίλη μου τη Μαρία. Το κανονίσαμε με τον σύντροφο τη, θα ήταν εκεί και κάποιοι άλλοι φίλοι μα και τα παιδιά τη κλπ. Ε, ήμουνα πολύ χαρούμενη χθε. Έχω γυρίσει και ένα βίντεο καθώ οδηγούσα για να πω στη Λαρναγκά, το οποίο θα το ανεβάσω αύριο, που έχει θέμα την οικοκυροσύνη, την κούραση, την ενοχικότητα, τι δουλειέ του σπιτιού. Εν τω μεταξύ, θα δείτε ότι φοράω το ίδιο φουστάνι και χθε στο βίντεο δηλαδή που γύρισα <laughs> πηγαίνοντας στη Λάρνακα το φορώ και σήμερα η αλήθεια είναι όμως και θα καταλάβετε τώρα γιατί θα σας το εξηγώ θα δείτε το αυριανό βίντεο ότι χθε το βράδυ όταν ήρθα από τη Λάρνακα έβαλα πλυντήριο και επειδή αυτό είναι ένα ύφασμα που στεγνώνει εύκολα, έχει στεγνώσει και το ξαναφόρησα και σήμερα γιατί μου άρεσε αυτό το φουστάνι. Το βρήκα κάπου που σα σε λαϊκή το έχω πάρει. Έτσι, έτσι still. Το είδα μπροστά μου και το πήρα. Λίγο 7 ευρώ νομίζω κάνει αυτό. Δεν το λέω γιατί ε, ντρέπομαι που είναι 7 ευρώ. Το λέω για να πω ότι άμα θέλουμε να αντιθούμε μπορούμε και από λαϊκές να πάρουμε ρούχα και από οπουδήποτε και να είναι πολύ ωραία πάνω μας. Ε, όπως επίσης μπορούμε να πάρουμε και ρούχα από διάφορα μέρη. Ε, εσείς γνωρίζετε ότι τα ρούχα που φοράω στις εξόδους μου, τις επίσημες, είναι από τη Mirror Mirror, Mirror την βιοτεχνία ρούχων στη Θεσσαλονίκη, αλλά παίρνουν και κανένα... Παίρνουν και. Πώ το λένε, Κανά. Πώ το λένε, ρε, έχει μια έκφραση για αυτά τα φορεματάκια τα καλοκαιρινά, τα light. Λοιπόν, έχει ύφασμα. Πώ το μαγειώ αυτό το πράγμα, γι' αυτό μου άρεσε και το πήρα. Εκεί τα χρώματα του φυσικά. Λοιπόν. Πήγαμε στη Λαν. Είπαμε 8 να βρεθούμε σε ένα συγκεκριμένο εστιατόριο. Το εστιατόριο αυτό το ανακαλύψαμε τυχαία πέρσι, η φίλη μου η Μαρία και εγώ. Είχαμε πάει μια μέρα του καλοκαιριού, θυμάστε πέρσι τον Αύγουστο, είσαστε εδώ από, από καιρό στο κανάλι, ότι είχα πάρει 12 μέρε άδεια. Και τη μια την άλλη μέρα, μια καθόμουν στο σπίτι, μια πήγαινα με το λάκι σε μια παραλία. Και είχαμε πει να πάμε στη θάλασσα, να καθίσουμε κάπου. Βρήκαμε αυτό το εστιατόριο τυχαία, είναι κοντά στο παραλιακό χωριό, εκεί δίπλα στη λαρνακαπουμένη φίλη μου. Και καθίσαμε έξω, φάγαμε πέρσι μια χαρά. Είχε, ήταν και, μάλιστα ήταν και μια άλλη φίλη εκεί με το σκυλάκι της, η οποία μου έλεγε ότι παρακολουθεί τα βίντεο κλπ. Ε, τώρα έχει κολλήσει το μυαλό μου να θυμηθώ τη λέξη πώς λένε ένα φτηνό, απλό φορεματάκι που φοράς το χειμώνα. Το χειμώνα, το καλοκαίρι. Τσίτι, πώς το λένε, ένα τσίτι. Ένα λεπτό να το δω. Για, για να δείτε πώ δουλεύει ένα εγκέφαλο. Ένα εγκέφαλο ο οποίο είναι περίπλοκο. Τσίτι νομίζω το λένε. Τσίτι. Α! Μπράβο! Τσίτι. Το φτηνό βαμβακερό εμπριμέ ύφασμα. Αυτό δεν είναι καν βαμβακερό. Είναι εντελώ. συθετικό. Όπω και να έχει. Το τσίτι. Ναι. Βρήκα αυτό το τσίτι και το φόρεσα. Μ' άρεσε αυτό το τσίτι. Αν είχε και παπαγάλου πάνω θα μου αρέσει καλύτερα. Δεν, δεν απαντώ τη Mirror Mirror. Όχι, απλώ οι μικρέ φορέ θα με δω κάτι του παίρνω. Λοιπόν, φορούσα αυτό το τσίτι. Ε, πίσω στο θέμα μα. Ποιο είναι το θέμα. Μας. <laughs> Α, το θέμα μα. Ότι είχαμε κανονίσει να βρεθεί. Πήγαμε σε αυτό το εστιατόριο πέρσι το καλοκαίρι με τη φίλη μου τυχαία. Καθίσαμε έξω. Είχαμε και το σκύλο μαζί. Ήταν και άλλοι άνθρωποι με τα σκυλιά του εκεί. Μια χαρά, δεν μα έλειπε κανεί τίποτα. Ήταν έξω. Οπότε, όταν είπαμε να κάνουμε πάρτι έκπληξη γενεθλίων για τη φίλη μου, τη Μαρία, λέει ο σύντροφο τη Οντρέα: Πού να πάμε, να κανονίσω να πάμε εκεί που είχατε πάει πέρσι με τη Μαρία και φάγατε, γιατί είχε έρθει και μα βρήκε μετά. Του λέω εντάξει. Δεν σκέφτηκε ο άνθρωπο, προφανώ τηλεφωνώντα στο εστιατόριο, να πει θα έχουμε και σκύλο. Του είπε όμω ότι θέλουμε να καθίσουμε έξω, επειδή είχε μέσα στο μυαλό του ότι θα ήταν και ο σκύλο. Λοιπόν. Ε, έκανα τεράστιο προγραμματισμό εγώ για να είμαι 8 παρα 10 στο εστιατόριο χθε. Τεράστιο προγραμματισμό. Έκανα το βίντεο τη της, της συμμετοχή που βγαίνει κάθε Δευτέρα πρωί. Το έκανα χαράματα Κυριακή. Γιατί αυτέ τι μέρε έχω έτσι και καταστάσει με την υγεία μου. Όχι τίποτα σοβαρό. Απλά έχω κάτι. Θα, θα, θα δείτε αύριο στο βίντεο, τα λέω εκεί. Έχω έτσι κάτι κομμάρε, κάτι κοπόσει και τέτοια. Λοιπόν. Ε, με χίλια μύρια βασανά και πιέζοντα τον εαυτό μου για να είμαι στην ώρα μου, γιατί λέω η φίλη μου έχει πολλά χρόνια να γιορτάσει τα γενεθλιά τη. Είμαι πολύ χαρούμενη για τη φίλη μου, γιατί έχει καλά πράγματα στη ζωή τη και είμαι το ίδιο χαρούμενη με τον Άχα και εγώ καλά πράγματα, όπω αυτά που έχει φίλη μου εννοώ, ή ακόμα περισσότερο γιατί τα δικαιούται και τα όλοι δικαιούμαστε αγάπη και χαρά αλλά έχει κάποιους ανθρώπους άμα τους αγαπάς έτσι πολύ και άμα τους νοιάζεσαι και έχεις βιώσει μαζί τους δύσκολες φάσεις χαίρεσαι ρε παιδί μου να τους βλέπεις να βρίσκουν την αγάπη στη ζωή τους την κατανόηση, την υγιή συντροφικότητα πολύ σπουδαίο πράγμα, πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα λοιπόν και βρεθή... πήγαμε εκεί στο εσωτερικό 8 παρα 10, ήμουνα με ένα φίλο μου, είχα πάρει και τα παιδιά τη, βρεθήκαμε με άλλου φίλου μα εκεί. Και πάμε όλοι μαζί στην είσοδο. Και λέω ο, σε ένα σερβιτόρο, υπάρχει μία κράτηση στον τάδε όνομα και είναι και πάρτι γενεθλίων έκπληξη. θέλουμε να ανακαθίσουμε γρήγορα για να πρωτού έρθουν αυτοί που θα τους κάνουμε σουρπρίς. Να φέρω την υπεύθυνη, μου λέει ο, ο σερβιτόρος. Τον είδα ότι ανασταντώθηκε. Λέω, κάτι υπάρχει εδώ πέρα. Κάτι υπάρχει. Πέρασαν έτσι δύο-τρία αγωνιώδη λεπτά, γιατί κοιτάγαμε και την ώρα γιατί μας είπαν οχτώ καθισμένη, την έφερε την Μαρία ο Ανδρέας ότι και καλά θα πάνε μόνοι τους να φάνε το βράδυ. Την πήραμε όλη τηλέφωνα από το πρωί και της είπαμε χρόνια σου πολλά, αλλά αυτός ο κλέονας, ο μέωνας, ο καύσωνας, τέλος πάντων, δεν μας επιτρέπει να έρθουμε να σε δούμε για να της κάνουμε surprise... surprise, έκπληξη. Έρχεται μια κυρά, κυρία, μια κυράτσα. 5-6 χρόνια πιο μεγάλη από μένα, την κόβω, μπορεί και 10, δεν ξέρω. Καλωστικά μεν ήταν, αλλά ήταν έτσι και η στάση του σώματό τη και όλα έδειχναν έναν άνθρωπο πολύ σκληρό. Και γυρίζει και μου λέει σε άπτεστη χωριάτικη κυπριακή διάλεκτο. Πού είναι να το βάλω τον το πράγμα εγώ τώρα. Που σημαίνει στη δημοτική. Πού θα βάλω εγώ τώρα αυτό το πράγμα. Συγγνώμη τη λέω. Τον το πράγμα λέει μου. Και μου δείχνει το σκύλο. Τελάκι. Τοξικό αλέρτ. <μιλίγε> Νάρκισο αλέρτ. Αγενή αλέρτ. Και διάφορα άλλα αλέρτ. <μιλίγε> Βάρτε εσεί τα μπίπ <μιλίγε> αλέρτ. Είσαι αγενέστατη, τη ται λέω. Κάναμε την κράτηση εδώ, ειδικά για να φέρουμε και το σκύλο. Μα εμένα μου είπε για έξω και έξω δεν είχα, θα σα βάλω και θα σα βάλω μέσα και μέσα δεν έχει χώρο. Μέσα εντωμεταξύ ήταν η βεράντα. Που αν ήθελε, μαζεύα. Υσιάγενέστατη της λέω, και αν δεν ήταν έκπληξη, πάρτη γενεθλίων, θα έφευγα. Έκανα μεταστροφή και πήρα το λάκι στο αυτοκίνητο. Πάντα στο αυτοκίνητο έχω ένα μπουλάκι με παγωμένο νερό. Έχω ένα μπουλάκι άδειο στο οποίο βάζω παγωμένο νερό. Του έβαλα νερό. Ε, άνοιξα αρκετά τα παράθυρα ώστε να μπει αέρα, αλλά όχι αρκετά ώστε να μα τον κλέψουν, γιατί μια φίλη μου έγραψε στο facebook Είναι όμορφο σκυλί μη σου τον κλέψουν Αγάπη Δεν θα κλέψει κανείς εδώ στα πόδια μου Αγάπη Έλα εδώ να σε δει Έλα 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 πλάσμα Στενοχωρήθηκα πάρα πολύ γιατί αυτό το πλάσμα το ονόμασε πράμα Και το είπε έτσι και με πολύ απαξιωτικό τόνο Έλα 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 έλα, έλα να σε δουν που φοράς και το νέο σου κολάρο Γιατί κολύμπησε χθε το βράδυ αυτό το πλάσμα Κολύμπησε και έτσι το πλήραμε το κολάρο το άλλο που φορούσαμε από το λέξη σχουτ και τώρα έχουμε βάλει αυτό. Δεν είναι πολύ ωραίο. Έλα εδώ να σε βλέπει ο κόσμο, παιδί μου. Έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Λοιπόν, να το, να το. Να το αυτό το φοβιστικό. Του... Αγάπη μου, έχει φύγει η κακιά κυρία. Έχουμε φύγει από το μαγαζί τη κακιά κυρία. Λοιπόν. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Έχει δείξει το κολάρο, φτάνει. Αυτό είναι αυτό το πράγμα που να το βάλει. Με αξιολάκι σε εστιατόριο, κάθεται κάτω από τα πόδια μου στο τραπέζι και δεν κάνει κιχ. Ούτε ενοχλεί κανέναν ούτε τίποτε. Είναι παρατηρητικό, σαν συγγραφέα κάθεται και παρατηρεί τον κόσμο. Ούτε ψυχολόγο συγγραφέα να ήταν έτσι όπω παρατηρεί ανθρώπου και συμπεριφορέ. Τέλο πάντων, τον πήγα στο αυτοκίνητο, επιστρέψαμε, καθίσαμε στο τραπέζι. Οι άλλοι άνθρωποι που ήταν στην παρέα, οι ντόπιοι, μα είπαν Μα γιατί ήρθατε σε αυτό το εστιατόριο, αυτή η κυρία γιατί έμαθα, ρώτησα και έμαθα ότι είναι η διοχτήτρια του εστιατορίου, δεν φέρεται καλά στο προσωπικό της, μιλάει απαξιωτικά και άσχημα και άλλες φορές που ήρθαμε, έτυχε να έρθουμε εδώ να φάμε και επιλέγουμε να μην επιστρέψουμε ξανά γιατί τη βλέπουμε να μιλάει άσχημα στο προσωπικό και μας ενοχλεί αυτό το πράγμα, δεν νιώθουμε καλά να τρώμε την ώρα που κακοποιούν εργαζόμενους λεχτικά δίπλα μας. Εγώ είπα σκάσε θεκλά, είπα στον εαυτό μου σκάσε θεκλά, η μέρα αυτή δεν είναι για σένα, η μέρα είναι της Μαρίας που είναι τα γενεθλία της, μην το κάνεις θέμα τώρα, όντως αν ήταν μια οποιαδήποτε άλλη μέρα και δεν ήταν πάρτη γενεθλίων έκπληξη θα σηκωνόμουν να φύγω, δεν θα καθόμουν σε ένα τέτοιο τοξικό περιβάλλον. Εν τω μεταξύ, λέω τοξικό περιβάλλον ψυχικά και συναισθηματικά, γιατί το περιβάλλον του αστυνομικού ήταν πολύ ωραίο. Και η διακόσμηση πολύ ωραία. Σίγουρα ο διακοσμητή που το έφτιαξε είναι πολύ καλό. Το σερβί ήταν πάρα πολύ καλό. Οι σερβιτόροι, οι σερβιτόρε ήταν εξαιρετικά εξυπηρετικοί, αλλά ήταν έτσι στενοχωρημένοι οι άνθρωποι. Και άκουσε, πήρε και τα αυτοί μου διάφορε κουβέντε που του φώναζε. Γιατί όταν μου το είπα, μετά το είχα υπόψη μου <laughs> και εγώ σκύλο Και παρατηρούσα. Λοιπόν. Και λέω εντάξει, θα περάσουμε. Η 8 έρχεται το ζευγάρι. Εμεί εκεί που καθόμασταν, καθίσαμε τι λίγο στι καρέκλε να μην μα δει η Μαρία. Φύπαμε, ήταν πάρτη έκπληξη. Και ορμάει η κυρία. Και λέει. Τι είναι αυτή η κατάσταση. Αυτή η φίλη σα, η ξανθιά η κυρία με το σκύλο, με είπε ότι είμαι αγενέστατη. Και χαλάει την έκπληξη στο γενεθλίο. Χαλάει το σουρπρίστο για να Ναι. 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 Κι όμως. Τα φαγητά ήταν ωραία. Σίγουρα οι μπάγκυρες ωραία. Φάγαμε. Φύγαμε μετά. Μετά τι κάναμε εμείς οι δύο. Μετά κολυμπήσαμε. Ναι. Μετά κολυμπήσαμε στο φεγγαρόφωτο. Ήταν πολύ γλυκός. Πάρα πολύ καλός. Και έφτιαξα ένα βίντεο στο TikTok όπω είπα το οποίο ανέβασα και σε άλλε πλατφορμές το οποίο εξηγούσα πόσο σημαντικό πράγμα είναι η ευγένεια. Πόσο σημαντικό πράγμα είναι το να είσαι ένας καλός άνθρωπος. Ένας καλός άνθρωπος δεν θα αναφερθεί ποτέ υποτιμητικά ή επιτιμητικά ή απαξιωτικά ούτε για έναν συνάνθρωπό του ούτε για κάποιο άλλο πλάσμα. Το αν αποκαλέσει το σκύλο πράγμα δείχνει το ανθρώπινο ποιόν σου. Πόσο χαμηλό και ευτελές είναι. Επίσης ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ότι θα εξακολουθήσω να είμαι ευγενική. Όπως λέει και η στο βιβλίο της «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ» στο 12ο κεφάλαιο που βγήκε σήμερα στη συμμετοχή. Λέει δεν θα γίνουμε εμείς κακοί άνθρωποι επειδή ζούμε σε έναν τοξικό και εναρκησιστικό κόσμο. Θα συνεχίσω να είμαι ευγενικιά. Θα συνεχίσω να με κάλω συνάντη, αλλά δεν πρόκειται να μην ξεμπροστιάζω. Ναι, τη είπα με παρησία, με θάρρο, είσαι αγενέστατη. Τη το είπα. Και την ώρα που έφευγα, δεν τη χαιρέτησα. Επίτηδε, έσκυψα κάτω το κεφάλι μου και δεν τη χαιρέτησα. Ο λόγο που δεν λέω το όνομα του εστιατορίου είναι γιατί εργάζονται εκεί και άνθρωποι και δεν θα ήθελα να κάνω ζημιά στην εργασία των ανθρώπων. Ούτε θεωρώ ότι με την εκδίκηση μπορούμε να καταφέρουμε κάτι. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε για να αλλάξουμε τον κόσμο είναι όσοι από εμά είμαστε ευγενικοί να συνεχίσουμε να είμαστε ευγενεί, ευγενικοί, ευγενικέ ψυχέ, καλοσυνάτε ψυχές... αλλά να δείχνουμε μηδενική ανοχή στην αγένεια, την τοξικότητα, το δικαιωματισμό και την αλαζονία. Και ναι, η νάρκηση όταν του ξεμπροστιάσει και όταν του πει stop, θα γυρίσουν και θα σου πούνε ότι του κακοποίησε. Η συγκεκριμένη ένιωθε τόσο πολύ θυματοποιημένη, που ούτε που πέρασε από το μυαλό τη ότι είναι πάρτη γενεθλίων έκπληξη που τη το είπαμε 7 φορέ, ή που είχε πάει ο άνθρωπο από πριν και πήρε την τούρτα και πήρε πάρτη έκπληξη και όταν θα σα κάνω σήμα να έρθετε. Όχι. Πήγε να το χαλάσει. Γιατί ένιωθε αδικημένη. Επειδή βρέθηκε μία πελάτη σα στο εστιατόριο, η οποία τη είπε την αλήθεια, ότι είναι αγενέστατη. Αμέσω, μόλι αγενέστατη. Μετά είδα ότι στην είσοδο, την τζαμένια είσοδο εστιατοριού, είχε δύο αυτοκόλλητα. Το ένα έλεγε New no pit out», δεν επιτρέπονται τα κατοικίδια, και το άλλο έλεγε Do not enter without your t-shirt. Να μην μπαίνει μέσα κάποιο χωρί το τίσο του. Το, το χωρίς, επειδή είναι δίπλα στην παραλία, ίσω έμπαιναν κάποιοι τουρίστε με το σπίτι ο, και <laughs> τη χαλούσαν την αισθητική τη. Αγάπη μου, έχει ένα πολύ ωραίο χώρο, πάρα πολύ ωραίο χώρο. Δεν ξέρω που τον βρήκε. Μπορεί να κληρονόμησε κανένα χωράφι δίπλα στη θάλασσα ή μπορεί να δούλεψε σκληρά και να το απέχτησε. Όπω και να έχει. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο. Αλλά την αισθητική του χώρου τη χαλάσει εσύ με την αγένεια σου. Και την έλλειψη ανθρωπιάς που σε διακατέχει, που σε διακρίνει. Και ναι δεν νοείται καλός άνθρωπος ο οποίος να μην αγαπά τα ζώα Και με τον αγαπά τα ζώα δεν εννοώ ότι οπωσδήποτε έπρεπε να επιτρέπεις κατοικίδια στο εστιατοριό σου Δικαίωμά σου Με γεια σου, με χαρά σου, γούστο σου και καπέλο σου να μην επιτρέπεις κατοικίδια Μίλα όμως με βγαίνει και πες λυπάμαι πολύ δεν συνεννοηθήκαμε καλά. Δυστυχώ δεν μπορώ να αφήσω το κατοικίδιο να μπει μέσα. Και εγώ το ίδιο θα έκανα. Θα τον έπαιρνα στο αυτοκίνητο χωρί να ενοχληθώ, χωρί να τη πω ότι είναι αγενή, χωρί αυτή να χαλάσει το πάρτι έκπληξη κλπ. Και και Κατά τα άλλα, περάσαμε ωραία. Το φαγητό ήταν καλό. Και μετά εμεί τι κάναμε. Κολυμπήσαμε, ναι, κολυμπήσαμε. Κάναμε το πρώτο μας μπάνιο και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και μετά κοιμηθήκαμε πάρα πολύ καλά το βράδυ. Γιατί όταν κουραστεί και όταν αθληθεί, κοιμάσαι μετά. Λοιπόν, αύριο βγαίνει το βίντεο που μιλάμε για την οικοκυροσύνη, τι δουλειέ, την ενοχικότητα, τι είναι πιο σημαντικό. Το να κάνουμε τι δουλειέ μα να είμαστε καλά. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Σας φιλώ. Α, έχει και αριστονίκη αύριο. Ου, αριστοτρίτη, ναι.